Είναι, να, αν επιτρέπετε σε αυτά που λέει η Χριστίνα, τα οποία είναι σωστά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε το εξής. Η κυβέρνηση συμφώνησε με τους Ευρωπαίους και όχι με το Ταμείο, έχει σημασία αυτό. Το 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος μέχρι το 18, σωστά. Ναι. Λοιπόν, το Ταμείο και τότε και τώρα λέει ότι ο στόχος αυτός είναι ανέφικτος. Βέβαια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το πιάσει η Ελλάδα αυτό το στόχο. Μάλιστα, το Ταμείο θεωρεί ότι ούτε μια χώρα όπως τη Γερμανία μπορεί να πιάσει αυτό το στόχο. Τι λέει λοιπόν το Ταμείο? Και νομίζω ότι αυτή η θέση θα εκφραζόταν, μπορεί και να εκφραστεί, Χριστίνα, δεν το ξέρω ακόμα. Ναι, θα εκφραζόταν στη σύνοδο του Ταμείου από τις 15 μέχρι τις 17 Απριλίου. Το Ταμείο λοιπόν λέει το εξής. Στην ουσία την προτείνει, αν και δεν φαίνεται αυτό που θα σας πω, στην ουσία την προτείνει 1,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος και είναι ελάφρυνση χρέους. Το οποίο είναι, νομίζω ότι μπορεί να το πιάσει η χώρα. Με δυσκολία όμως, πολύ μεγάλη δυσκολία, έτσι. Και η νέα ελάφρυνση χρέους. Το Ταμείο έχει το εξής πρόβλημα. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το Ταμείο προσπαθεί να διορθώσει την αθλειότητα που έγινε το 10, για την οποία φέρει ευθύνη ο κύριος Τόμψεν. Ο κύριος Τόμψεν το 10 συντάχθηκε με τη θέση των Ευρωπαίων εναντίον της αναδιάρθρωσης. Είναι κάτι που δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Το γράφω και στο βιβλίο σου. Σωστά, Χριστίνα, ναι. Λοιπόν, προσέξτε, πήγε εναντίον του Ταμείου σε αυτή την περίπτωση. Και τώρα θυμίζω ότι τα προγράμματα του Ταμείου, συνάδελφοι, έχουν σχεδόν στο 95%, να μην πω και στο 98%, έχουν αναδιάρθρωση. Η Ελλάδα, εάν ο κύριος Τόμψεν και η παρέα του έδιναν την αναδιάρθρωση, θα δανειζόταν 30 δισεκατομμύρια, όχι αυτό το τεράστιο ποσό που δανείστηκε. Είναι, φαίνεται καθαρά, έτσι. Μιχάλη μου, εδώ ναι, και 3-4 χρόνια η διαφορά στρατηγικής. Ναι, κατά τη γνώμη μου, νομίζω προσπαθούν να διορθώσουν εκείνο το λάθος. Νομίζω προσπαθούν μέσω αυτής της προσπάθειας να διασωθούν. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Έτσι, διότι επίκειται μια σοβαρή έκθεση, η λεγόμενη νεκροψία, για το τι έγινε για αυτό το ελληνικό πρόγραμμα. Και δεν βγαίνει αυτή η έκθεση. Ας έρθουν να τη δουν εδώ στην Ελλάδα, να περπατήσουν στους δρόμους και να δουν τις επιχειρήσεις. Όχι, έχουν έρθει οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Έχουν κάνει την έρευνα. Δεν περπατάνε στον δρόμο όμως. Δεν περπατάνε στον δρόμο. Δεν τους ξέρετε αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να περπατάνε και ανάμεσά σας. Ναι. Δεν είναι γνωστοί που κάνουν αυτή την έκθεση, είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή. Και φαίνεται ότι η ανεξάρτητη αυτή επιτροπή καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία δεν είναι καθόλου καλά για το Ταμείο. Ο λόγος για τον οποίο λοιπόν η έκθεση αυτή δεν δημοσιοποιείται είναι ότι υπάρχει δικαιολογία ότι είμαστε ακόμα στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Τώρα, Μιχάλη, βάλει μια τελεία. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Δεν θέλω να περάσουμε τις 7.30 και μετά σε σένα θα έρθουμε πάλι. Δεν καταλαβαίνω. Ένα δευτερόλεπτο. Στην προσπάθεια του να διορθώσουν αυτό το λάθος το τεράστιο, έτσι, βοηθούν την Ελλάδα με την ελάφρυνση του χρέους. Σε αυτό το θέμα της ελάφρυνσης χρέους, επιμένω, εγώ που δεν είμαι και ο μεγαλύτερος οπαδός του Ταμείου, επιμένω ότι είναι σύμμαχοι. Το πρόβλημα είναι αλλού. Δεν συμφωνώ. Το πρόβλημα είναι για να φτάσουμε στην ελάφρυνση. Μα ζητάνε ελάφρυνση με ευθανασία του λαού, κύριε Ιγνατίου. Ζητάνε με ρήτρα ευθανασίες. Μετά το διάλειμμα. Το είπα από την αρχή. Μιχάλη, ολοκλήρωσε για να πάμε σε διάλειμμα, σε παρακαλώ. Αυτό λέω. Λέω ότι η νέα ελάφρυνση θα έρθει δυστυχώς με ευθανασία αυτό το λεγόμενο μετακτήσεων. Αυτό. Και καλώς αντιδρά ο Τσίπρας. Κυρία Κοταρίδη, την κατανόηση σας μετά.